Και αυτός έτυχε το ελέος του Θεού. Ο Θεός και το μεγαλύτερο αμαρτωλό και το μεγαλύτερο εγκληματία, εάν μετανοήσει, τον δέχεται και τον σώζει. Μήπως, ο Παύλος αμαρτωλός δεν λίγο ήταν... έξω από τα δόντια ο Καζαντζάκης ενόχλησε πολλούς, όπως και εσείς ενοχλήσατε τον της Αυστραλίας και σας αφόρησε. Όχι, ο Καζαντζάκης ήταν ασεβής άνθρωπος. Εκφράζεται που κατά πολύ τρόπο πολύ χυδαίο και ασχρό για το Χριστό, για την Εκκλησία. Την Εκκλησία εννοούμε στην πνευματική της, στην Αγία της Μορφή. Σωστά αυτό που λέτε, αλλά και ο Αυστραλίας ασεβής στις θεωρίες σας. Ο Αυστραλίας, διακόψαμε, είπε και άλλες φρικτές βλασφημίες. Αυτό που λένε οι χιλιαστέο, ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από τον Πατέρα και ότι δεν τόλμησε να φιλοδοξήσει, να αρπάξει ισότητα με τον Πατέρα. Ερμηνεύει το γνωστό χωρίο της προς Φιλιππησίους επιστολής, ο χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, όπως το ερμηνεύουν οι χιλιαστέ και οι άπιστοι, ότι δήθεν ο Χριστός είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Δηλαδή τα είχαν κάνει πλακάκια στο θέμα του αφορισμού σας ότι της Αυστραλίας με τον Πατριάρχη το δικό μας. Να σας πω, κύριε Φλαμή, αν και τα έχω πει αυτά, αλλά όχι, είναι ευκαιρία τώρα, γιατί τα αυτά λέγει εμεί μεν ούκο κοκνηρών, λέγει ο Παύλος. Η επανάληψη όμως καλή πρέπει να γίνεται. Καλώς. Και είναι σωστή, πιστεύω, κύριε Σωτήρη. Γιατί κάθε φορά ακούν και πρόσωπα που δεν έχουν ακούσει άλλη φορά. Ακριβώς. Ο Καζαντζάκης, ο Αυστραλίας, ποιος καυχάται ότι είναι πνευματικό τέκνο του Καζαντζάκη, κριτικός είναι και ο Αυστραλίας, τιμούμε την Κρήτη, ιεροτόκος είναι, αγιοτόκος είναι. Από την Κρήτη προήλθε ο Βενιζέλος που διπλασίασε την πατρίδα, αλλά από την Κρήτη προήλθε και αυτό το τέρας που λέγεται Καζαντζάκης. Θεωρώ δε αμαρτία προς θάνατον ότι υπάρχουν λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, ψευτοκουλτουριάριδες, που υψώνουν τον Καζαντζάκη μέχρι τα άστρα του ουρανού. Δεν υπάρχει, πιστεύω, μαθητής που να διαβάζει Καζαντζάκη σήμερα, κύριε Σωτηρόπουλε. Διότι δεν υπάρχει. Διότι όσοι διαβάζουν Καζαντζάκη και δεν ταράσσονται και δεν αστρατώνονται, λοιπόν, αυτοί σημαίνει δεν αγαπούν τον Χριστό. Απλά πράγματα. Εκφράζουν, δηλαδή, πιστεύετε ότι όλοι δεν αγαπούν τον Χριστό? Όχι όλοι. Όσοι είπα. Όσοι. Η πλειοψηφία, πιστεύω, των Ελλήνων μαθητών σήμερα διαβάζει Καζαντζάκη. Εάν διαβάζει Καζαντζάκη και δεν αγανακτεί και δεν αναστατώνεται από τις ύβρις που ξερνοβολάει αυτός ο βόθρος, αυτό το στόμα του Άδου, αυτή η γραφίδα του Άδου εναντίον του Χριστού, μα αυτοί δεν έχουν ηλεκτρόνια αγάπης για τον Χριστό μέσα τους. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ο Αυστραλίας υπεστήριξε ακόμη ότι ο Αδάμ κατάγεται από τον Πίθηκο. Από τον Πίθηκο. Είναι ένα, δηλαδή, εξελιγμένο κτίνος. Μπορεί να ήταν δαρβινιστής ο ναι. Ο πράγμα βέβαια που δεν το υπεστήριξε ο ίδιος ο Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος απλώς μια υποψία είχε. Οπλώς, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν μια πολλές θεωρίες. Μια υποψία είχε ο Δαρβίνος. Άλλος λέει, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι αστρική ύλη. Καλά. Λοιπόν, ό,τι θέλει μπορεί να λέει κανείς, αλλά εγώ δεν δίνω σημασία στο τι λέει ο καθένας, αλλά στο τι μπορεί να αποδείξει. Ο χριστιανισμός αποδεικνύει την αλήθειά του με αναρρύθμιτα τεκμήρια. Μα και οι φυσικοί έχουν φτάσει πολύ κοντά στο Big Bang και λένε ότι με χιλιάδες προφητείες έγινε η μεγάλη έκρηξη και η δημιουργία και του σύμπαντος. Και αυτό θεωρία είναι. Θεωρία. Και όταν, δεν αντίκειται στις γραφές. Όταν έχουμε αποδείξεις ότι έχουμε δει φως που χρονολογείται από το 14 δισεκατομμύρια χρόνια π.Χ. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι το αστέρι που πέθανε τότε εκεί, βλέπουμε ακόμα το φως του σήμερα, άρα φτάνουμε πολύ κοντά στο Big Bang. Δεν μαείτε. Αυτό είναι μια υπόθεση, μια θεωρία επιστημονική, αλλά και να ανταποκρίνεται προς την αλήθεια, να είναι επιστημονική αλήθεια, δεν είναι εναντίον του χριστιανισμού. Όχι, είναι μια θεώρηση της ο τρόπος με τον οποίο δημιούργησε το σύμπαν ο Θεός δεν μας είναι γνωστό στις λεπτομέρειες. Η Γραφή αναφέρει τη δημιουργία σε αδρές γραμμές. Ο Θεός έφτιαξε τούτο το δημιούργημα, έφτιαξε εκείνο, έφτιαξε το άλλο, έφτιαξε το άλλο. Μάλιστα η επιστήμη σήμερα διαπιστώνει, είστε φυσικός και το ξέρετε, ότι τα δημιουργήματα ακολούθησαν τη χρονική σειρά που αναφέρει ο Μωυσής στη Γένεση. Μα είναι σίγουρο αυτό. Πράγμα που διαπιστώνεται σήμερα με επιστημονικές μεθόδους. Η χρονική σειρά, ναι.
Πού το ήξερε ο Μωυσής που δεν ήταν συγχρονός μας, δεν ήταν Αϊνστάιν, δεν ήταν φυσικός? Πού το ήξερε το 1500, το 1300 π.Χ. που έζησε ο Μωυσής, ότι τα δημιουργεία μετακολούθησαν αυτή τη σειρά? Πρώτο έγινε εκείνο, δεύτερο εκείνο, τρίτο εκείνο, τέταρτο εκείνο, πέμπτο εκείνο, έκτο εκείνο? Πού το ήξερε? Ήταν θεόπνευστος. Μια στιγμή, κύριε Σωτηρόπουλε, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εμείς θα πρέπει τώρα να πιστέψουμε την μυθολογία των Εβραίων, γιατί η Παλαιά Διαθήκη φτιάχτηκε από τους Εβραίους, έτσι δεν είναι, από τους Ιουδαίους? Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι η μυθολογία των Εβραίων. Εμείς οι Έλληνες είχαμε μυθολογία και μάλιστα την ωραιότερη μυθολογία του κόσμου. Έτσι θεωρείται η ελληνική μυθολογία. Ήμασταν οι πιο σπουδαίοι παραμυθάδες εμείς, ναι, οι Έλληνες. Η γραφή δεν το λέω μυθολογία με την έννοια την πραγματική. Απλώς λέω ότι όπως και εμείς έχουμε τη μυθολογία μας που λέγαμε οι αρχαίοι μου πρόγονοι για τον 12 Θεό του Ολύμπου κλπ. Διαφέρει η μυθολογία, ναι, με οποιαδήποτε έννοια και αν το πούμε. Είναι ιστορία κατά εσάς, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη? Ούτε απλώς ιστορία. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι θεόπνευστο κείμενο. Το μόνο θεόπνευστο που την έγραψαν κείμενο Εβραίοι, η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Που την έγραψαν, έγραψαν Εβραίοι. Την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά με την έμπνευση του Θεού, και αυτό αποδεικνύεται από πλήθος, με πλήθος αποδείξεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη. Ξέρετε ότι ο προφήτης Ζαχαρίας το 600 περίπου π.Χ. περιγράφει τις καταπληκτικές χαρακτηριστικές συνέπειες της εκρήξεως βόμβας Νετρονίου. Ξέρετε ότι αυτό δεν το ξέρω, αλλά δεν το ξέρω αυτό, να αλλά το αναφέρω, είναι σίγουρο ότι μεταφράζεται να έτσι, το αναφέρω, να το αναφέρετε. Να το αναφέρω να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Λέει εκεί ο Θεός, μιλώντας στο βιβλίο του προφήτου Ζαχαρία, σε μια εποχή που πολεμούσαν με ξύλα, με σίδερα, με δόλατα, ναι, με λιθάρια, αν μπορούσε τότε να φανταστεί κανείς τέτοιο όπλο που περιγράφει τώρα εν συνεχεία, θα ακούσετε, ο προφήτης Ζαχαρίας. Λέγει ο Θεός, το τελευταίο κτύπημα που θα δοθεί εναντίον της αντιθέου ανθρωπότητος θα είναι τούτο. Θα χύνονται τα μάτια μέσα από τις κόγχες. Θα χύνεται η γλώσσα μέσα από το στόμα, σαν νερό. Θα εξατμίζεται η σάρκα, το σώμα. Και αυτό θα συμβαίνει αυτοστιγμή ακαριέως, έτη ισταμένων των ανθρώπων επί των ποδών αυτού, προτού προλάβει ο άνθρωπος να πέσει από τα πόδια του. Αυτό θα είναι το όπλο με το οποίο θα χτυπηθεί ο άνθρωπος των εσχάτων κυρών. Μάλιστα. Θα χύνεται το μάτι, θα αυτό χύνεται η γλώσσα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας έκρηξης βόμβας Νετρονίου, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι ήξερε τι συμβαίνει ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας δεν σημαίνει ότι ήξερε τι συμβαίνει. Έτσι, απλώς έγραψε ίσως κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσε και ο ίδιος τότε. Όχι, 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 είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έτη ισταμένων των ανθρώπων. Ναι, 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 ναι. Ξέρετε τι λένε ατομικοί επιστήμονες? Αυτά είναι χαρακτηριστικά συνέπειες όταν το θερμικό κύμα, όταν εκραγεί η ατομική βόμβα και σε πάρει το θερμικό κύμα, ακαριέως χύνονται τα μάτια, χύνεται η γλώσσα και εξατμίζεται η σάρκα πρώτο προλάβει να πέσει ο σκελετός από τα πόδια. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια, έτσι. Δεν σημαίνει ότι προέβλεψε τη βόμβα Νετρονίου ο Ζαχαρίας ο προφήτης. Όχι, είναι προφητεία. Να αναφέρω άλλη προφητεία. Γι' αυτό το κουτί, ναι, που βλέπουμε, τηλεόραση. Εβραίος την έγραψε κι αυτή. Γιατί είπατε είναι παραμύθια των Εβραίων, δεν είναι παραμύθια των Εβραίων. Ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη εδώ και 1900 χρόνια. Μάλιστα. Και προφήτευσε τη φωτογραφική τέχνη, τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση σε ένα στίχο της Αποκαλύψεως και μόνο. Τρεις επιστημονικές, καταπληκτικές. Μου πάτε στην Καινή Διαθήκη τώρα όμως, μου πάτε στη μετάχριστον εποχή. Ναι, εγώ μιλώ για την πρόχριστου εποχή. Ναι, είναι Εβραίος όπως και ο Ιωάννης. Ναι, είναι Εβραίος μαθητής του Χριστού όμως. Μαθητής δεν είναι του Χριστού. Εγώ μιλάω για τα πρώτα χρόνια. Ο Χριστός κύρωσε την Παλαιά Διαθήκη. Να αναφέρω όμως αυτή την προφητεία την καταπληκτική που περιέχεται στην Αποκάλυψη. Μπορεί να τη δουν οι τηλεθεατές. Αν θέλω να ανοίξω την Αποκάλυψη, στο 11ο κεφάλαιο, στο στίχο 9. Εκεί λέγεται ότι ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει, θα εκτελέσει τους δύο προφήτες μάρτυρες που θα τον πολεμήσουν.
αφού τελειώσουν την αποστολή τους, θα επιτρέψει ο Θεός και θα τους εκτελέσουν τα όργανα του Αντιχρίστου, και για να τους διαπομπεύσει ο Αντίχριστος θα αφήσει τα πτώματά τους άταφα. Μάλιστα. Και θα μείνουν άταφα επί 3,5 ημέρες, μέχρι ότου επεμβεί δηλαδή ο Θεός. Και βλέπουν, λέγει ο Ιωάννης, βλέπουν οι άνθρωποι εκ των φυλών και λαών και γλωσσών και εθνών, από όλα τα μέρη δηλαδή του κόσμου, βλέπουν το πτώμα που σημαίνει την εκτέλεση, τη θανατική εκτέλεση, και τα πτώματα, τα άταφα σώματα, στην πλατεία της Ιερουσαλήμ επί 3,5 ημέρες. Βλέπουν την εκτέλεση, που είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, αλλά με τη φωτογραφική τέχνη γίνεται τροποτινά γεγονός διαρκείας. Αυτά βέβαια είναι... Τα βλέπουν από όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτά είναι μεταφράσεις, γιατί και ονοστάδα... Όχι μεταφράσεις, συγγνώμη λίγο. Σας λέω τι λέει το κείμενο. Ναι, μου λέτε τι λέει το κείμενο, αλλά έτσι το ερμηνεύετε εσείς. Όχι, δεν είναι ερμηνεία. Έτσι ερμηνεύετε γενικώς. Εγώ θα ήθελα, κύριε Φλαμή... Και ο Νοστράδαμος ερμηνεύτηκε. Κύριε Φλαμή, ναι, να μην πάμε στον Νοστράδαμο τώρα. Να τελειώσουμε με τον Ιωάννη και μετά να πάμε και στον Νοστράδαμο. Απλώς σας εξηγώ το εξής, ότι και ο Νοστράδαμος μεταφράστηκε από κάπως και ερμηνεύτηκε. Και είπαν ότι προέβλεψε, ας πούμε, το τάδε γεγονός. Θα έρθουμε στον Νοστράδαμο. Ή το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε. Και είδε τα τάγκς να περπατούν στη Γαλλία. Θα έρθουμε και στον Νοστράδαμο. Να προχωρούν στη Γαλλία, ναι. Αλλά μ' αρέσει να εφαρμόζω αυτό που λέει ο Παύλος ο Απόστολος, πάντα κατά τάξη γενέστο. Ναι, λοιπόν, κατατάξει, να δεν πηδάμε στα θέματα πώς, προφητεία, για προφητείες μιλάμε τώρα. Δεν μου λέτε εσείς τώρα πώς κανείς μπορεί να βλέπει ένα στιγμιαίο γεγονός, την εκτέλεση ενός προσώπου. Βγάζει τον περίστροφο, εκτελεί σε έναν άνθρωπο σε κλάσμα δευτερολέπτου. Πώς μπορεί να το βλέπει κανείς 3,5 ημέρες και πώς μπορεί να βλέπει τα πτώματα δύο ανθρώπων που είναι σε ένα ορισμένο σημείο της γης, στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Πώς μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου, πέστε μου. Μια άλλη ερμηνεία να δώσετε εσείς. Τα βλέπουν και δηλαδή, χαίρονται δηλαδή, και λένε απαλλαχτήκαμε από τους ταραξίες. Συγγνώμη λίγο, όταν ο Αϊνστάιν δηλαδή μίλησε για το φαινόμενο των διδήμων και είπε ότι εάν εγώ καθίσω στη γη και ο διδήμος αδελφός μου πάει στο σύμπαν, ας πούμε, πάει έξω ένα ταξιδάκι 10 χρόνων και τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα που ξέρει τα χέρια του φωτός, γυρίσει πίσω, η γη θα γεράσει κατά 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο Αϊνστάιν δηλαδή τι είναι, κύριε Σωτηρόπουλε? Ο Αϊνστάιν δεν είναι προφήτης. Συγγνώμη λίγο. Δεν είπα ότι είναι προφήτης, είναι επιστήμον, αυτό λέω. Εγώ όταν όμως δηλαδή ανατρέπει προφήτη. Και μιλά για τη συστολή του χρόνου, για τη διαστολή του μήκους και λέει ότι εγώ και ο δίδυμος αδελφός μου δεν θα είμαστε πλέον δίδυμοι, αλλά θα γεράσει, μάλλον θα γεράσει η γη κατά 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι. Αυτά είναι όντως μας φαίνονται πολύ παράξενα και περίεργα σήμερα. Όταν διαφέρουν τα συστήματα αναφοράς που έχετε εσείς ακριβώς. Οι επιστήμονες, άρα λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό που λέτε δεν έχει σχέση με αυτό που είπα εγώ τώρα. Όχι, σας λέω πώς μεταφράζεται ένα... και πώς μας φαίνεται κάποιο τέτοιο είναι περιστατικό. Καταπληκτικό. Το οποίο είναι ίσως για τον Ιωάννη, δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς. Και τη σκεφτόμουν όταν το έγραφε αυτό το πράγμα. Όπως και ο Αϊνστάιν, δεν ξέρω τι σκέφτεται και τη σκεφτόμουν όταν έγραφε αυτά που έγραφε. Και απέδειξε αυτά που απέδειξε. Πέστε μου. Μου αρέσει, κύριε Φλαμή, να συζητάμε με αυστηρή λογική, με διαλεκτική, θα έλεγα, με μαθηματική γλώσσα. Ένα ωραία. Και ένα κάνει δύο. Να το πάμε λοιπόν εκεί. Λοιπόν, πάμε πρώτα θα επαναφέρω τώρα στον Ιωάννη. Στον Ιωάννη. Πώς μπορεί ένα στιγμιαίο γεγονός, την εκτέλεση ενός ανθρώπου, να τη βλέπουν οι άνθρωποι 3,5 ημέρες χωρίς τη φωτογραφική τέχνη. Εγώ λέω εδώ προφητεύει τη φωτογραφική μάλιστα. τέχνη. Και πώς μπορούν να βλέπουν και την εκτέλεση και τα πτώματα που είναι στην πλατεία Ιερουσαλήμ από όλα τα μέρη του εκεί κόσμου. Εκεί λέτε ότι μιλάει για την τηλεόραση λοιπόν. Εσείς να δώσετε μια άλλη εξήγηση και θα σας εκεί παραδεχτώ. Εκεί μιλάτε λοιπόν για την τηλεόραση. Όχι, εσείς δώσετε μια άλλη εξήγηση. Εάν δεν μου το λέγατε αυτό, ναι. Εάν δεν μου δίνατε την απάντηση, δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω. Αφού μου τη δίνετε λοιπόν, σας λέω ότι μπορεί να συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Αλλά εάν δεν μου τη δίνατε την απάντηση, ότι δεν θα μπορούσα να σας απαντήσω, κύριε Σωτηρόπουλε. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Όπως εσείς δεν μου εξηγείτε, ας πούμε, το πώς δύο άνθρωποι που έχουν την ίδια ηλικία και ένας τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, ο ένας γυρνάει νεότερος, κατά πολύ νεότερος από τον άλλο, τον δίδυμο αδελφό του. Ναι, αυτό, δεν μπορείτε να το εξηγήσετε. Αυτό εξηγείται φυσικά. Δεν το εξηγείτε όμως εσείς. Αυτό εξηγείται φυσικά, δεν το εξηγώ εγώ, το εξηγεί ο Αϊνστάιν. Ούτε το εξηγεί, το αποδεικνύει. Απλώς δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό μια υπόθεση. Δεν έχει εφαρμοστεί, έχει αποδεικτεί μαθηματικά με τον νόμο του Λορέντζ. Δεν είναι πάντως, εάν συμβαίνει. Δεν είναι θαύμα, δηλαδή υπέρβαση των φυσικών νόμων. Όχι, αποδεικνύεται με φυσικούς νόμους. Εγώ μιλώ για προφητείες, οι οποίες είναι υπέρβαση των φυσικών νόμων.
Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη να μας πει ένας ποιος θα είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα έπειτα από 100 χρόνια, να μας αναφέρει και το όνομά του, γιατί έχουμε και τέτοιες προφητείες στη γραφή, και να μας περιγράψει το χαρακτήρα του, τα θετικά, τα αρνητικά του στοιχεία, τα καλά του έργα, τα άσχημα έργα του, την αρχή, το τέλος του, τους γονείς του κλπ. Αυτά δεν μπορεί. Προφητεία αληθινή είναι όταν κανείς λέγει ένα πράγμα του μέλλοντος που δεν είναι δυνατόν να το συμπεράνει από το παρόν. Ένα πράγμα του μέλλοντος που δεν έχει κανένα σημείο συνδέσεως με το παρόν. Το ένα λίγο, ας πούμε, όταν ο Ιούλιος Βέρν έγραφε το «Αποτυχής της Σελήνη» ήταν προφήτης. Απαντήσω. Ο Ιούλιος ο Βέρν δεν έγραφε με την αξίωση ότι γράφει προφητείες. Γιατί να πάμε στον Ιούλιο Βέρν και να μην πάμε στην ελληνική μυθολογία που ήθελε τον Δέδαλο και Ίκαρο να πετάνε στα ύψη. Αφήστε αλλά αυτό. Αυτή να πάμε σε κάτι το οποίο είναι πρόσφατο πριν από 150 χρόνια. Και οι αρχαίοι Έλληνες και ο Ιούλιος ο Βέρν έγραφαν ως όχι με την αξίωση ότι γράφουν προφητείες, έγραφαν με την αξίωση ότι γράφουν μυθιστορήματα, πράγματα φαντασίας. Ο Ιωάννης όμως έγραψε με την αξίωση ότι γράφει προφητείες. Το ήξερε δηλαδή. Το λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Αυτό είναι βιβλίο προφητείας, το λέει. Ο Κοσμάς ο Ετωλός, να έρθουμε στον Κοσμά τον Ετωλό, είπε πλήθος προφητείες που αναφέρονται σε όλες σχεδόν τις καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις των ημερών μας, εδώ και 250 περίπου χρόνια. Ναι, δεν λέω όχι σε αυτό, αλλά σας λέω και ο Ιούλιος Βέρν έγραψε το 20.000 λεύρες κάτω από τη θάλασσα. Τι έγραψε. Μίλησε για το υποβρύχιο. Ναι, αυτό μπορούσε να το γράψει κανείς ως φαντασία. Ως φαντασία. Ως φαντασία. Έγραψε μυθιστόρημα ολόκληρο, περιέγραψε δηλαδή ζωή κάτω από τη θάλασσα και πολύ μάλιστα ωραία. Σε απόσταση 20.000 λευγών. Α, ναι. Είναι τρομερό αυτό. Πολύ να ωραία. Το γράψει το 1860. Είναι τρομερό, αυτό. Αλλά δεν είναι προφητεία. Πού το ξέρετε. Γιατί επειδή δεν το είπε. Δεν το έγραψε με την αξίωση προφητείας. Αυτό είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή τη διαφορά δεν ξέρω αν είναι ιδιοποιώς διαφορά. Είναι προφητεία με την έμπνευση του Θεού. Είναι προφητεία όμως και ο Θεόδωρος. Δεν είναι προφητεία. Γράφει ότι θα φύγει ένα βλήμα από τη γη και θα πάει στη Σελήνη. Το 1860. Λοιπόν. Όταν πατήσαμε στη Σελήνη το 1969. Ναι, ποιος έγραψε και τι. Ο Ιούλιος Βέρν, το αποτυχής στη Σελήνη. Τι έγραψε. Ότι θα φύγει ένα βλήμα και θα πάει στη Σελήνη. Καλά, αυτό. Με άνθρωπο μαζί. Ναι. Μπορούσε αυτό να το φανταστεί. Να το φανταστεί. Πετάμε μια πέτρα προς τα πάνω, λοιπόν, να επεκτείνουμε. Λοιπόν, την εμβελιά της και να πούμε φτάνει στη λίγη. Φαντασία, ναι, γιατί όχι. Εγώ με το νου μου πηγαίνω μέχρι τις εσκατίες του σύμπαντος. Με το νου μου, δωρεάν. Μάλιστα. Η φαντασία του ανθρώπου είναι ένα αεροπλάνο που ταξιδεύει δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Και οι Ίγκας έχουν απεικονίσει εκεί στους ναούς τους δίπλα, έχουν κάνει διάφορα σχέδια και πολλοί λένε ότι είναι, ας πούμε, αεροδιάδρομοι. Αυτά είναι ερμηνείες. Αυτό σας λέω, είναι ερμηνείες. Λοιπόν, είναι λοιπόν το θέμα πώς ερμηνεύουμε αυτό που διαβάζουμε. Δεν είναι το θέμα πώς ερμηνεύουμε, γιατί αν πούμε έτσι. Δηλαδή είναι de facto αναγνώριση. Για δεν αμφιβάλλουμε για τίποτα. Απλώς τα εξετάζουμε. Εξετάζουμε έτσι. Ακριβώς. Ο Κοσμάς ο Ετωλός, παραδείγματος χάρη, είπε, θα έρθει καιρός που θα μιλάει ένας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και ο άλλος από τη Μοσκοβιά, τη Μόσχα. Και θα συνεννοούνται περίφημα σαν να βρίσκονται σε πλαγιλά δωμάτια. Τηλέφωνο. Βεβαίως. Τηλεφωνικές ή διαλέξεις. Ή θα έρθει καιρός που θα ειδείτε αμάξι χωρίς άλογο να κινείται. Να κινείται αμάξι χωρίς άλογο. Πρώτο παράδοσο. Δεύτερο παράδοσο. Να κινείται γρηγορότερα από το λαγό. Χωρίς άλογο. Αμάξι χωρίς άλογο να κινείται και μπάλιστα γρηγορότερα από το λαγό. Αμάξι λέγεται και σήμερα το αυτοκίνητο. Ή θα έρθει καιρό που θα δένουν, είπε μια πολύ έτσι παράδοξη προφητεία, θα δένουν 40 άλογα σε ένα παλούκι. Πολύ παράξενο λόγο. Γύλουσαν όταν τα άκουγαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, 40 άλογα σε ένα παλούκι. Ένα άλογο, άμα δέει σε ένα παλούκι, μπορεί να το σπάσει το παλούκι. Εδώ 40 άλογα. Λοιπόν, μηχανή λέμε σήμερα 40 λόγων, 40 ύπνων. Το 1905 κύριε Σωτηρόπουλε ο Αϊνστάιν μπροστά σε πάρα πολλούς φυσικούς σε ένα συνέδριο βγήκε και είπε μικρός τότε φυσικός, νεαρός φυσικός Αϊνστάιν ότι γύρω από τη γη δεν υπάρχει εθέρας. Και τον κοιτούσαν όλοι και γέλαγαν. Και έλεγαν μα πώς είναι δυνατόν γύρω από ένα ουράνιο σώμα αν υπάρχει κάποιο αέριο για να κινείται το ουράνιο σώμα.
Και γελούσαν όλοι. Ναι. Και βρέθηκε ο Μάκλουσον και Μόρλεϊ για να κάνουν το πείραμά τους και να τελικά να καταλάβουν ότι η γη κινείται στο κενό. Αυτό ότι η γη κινείται στο κενό το είπε, το λέει το βιβλίο του Ιώβ, το οποίο γράφτηκε το 1700-2000 περίπου. Να ρωτήσω κάτι, τόσοι πατέρες δεν τα είχαν ανακαλύψει αυτά πριν από 200 χρόνια. Σας λέω, το βιβλίο του Ιώβ, ναι, το γράφει, γράφτηκε πρωτήτρα από μπάσκο. Τότε γιατί τους καίγανε εκεί στην Ιερά Εξέταση από τη στιγμή. Άλλο θέμα αυτό τώρα. Συγγνώμη λίγο, αφού τα ξέρανε λοιπόν. Να τελειώσουμε με αυτό, κύριε. Ναι, μα αφού τα ξέρανε. Θα έρθουμε στο άλλο. Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο του Ιώβ, εδώ και 4.000 χρόνια πρωτήτρα, το 700 ή το 2000 π.Χ. περίπου, γράφει μεταξύ των άλλων θαυμαστών πραγμάτων, ο κρεμάζων την γην επουδενός. Δηλαδή, μάλιστα, ο Θεός είναι αυτός που κρέμασε, στήριξε τη γη πάνω στο μηδέν. Την έχει μετέωρη. Τότε που εμείς οι Έλληνες, όχι τότε, πολύ αργότερα εμείς, γράφαμε παραμύθια ότι ένας άτλας κρατάει τον κόσμο. Λοιπόν, οι άλλοι φαντάζονταν στήλους εκεί, αλλά δεν μας έλεγαν οι στήλοι αυτοί που στηρίζονται και τα πόδια του άτλαντος που ακουμπούν. Ωραία, και ρωτώ το εξής. Για ποιο λόγο τότε από τη στιγμή που ο Ιώβ... είναι θεόπλευτη. Ναι, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ιώβ παλαιά και τα είχε γράψει αυτά, παλαιά και Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός χειρώνει την παλαιά. Ο δε Παύλος όταν λέει πάσα γραφή θεόπλευστο, στην παλαιά αναφέρεται. Για ποιο λόγο έφτασαν λοιπόν τότε να κατηγορούν τον Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικο και όλους τους άλλους επιστήμονες που έλεγαν ότι γίνεται στρογγυλή και κινείται γύρω από τον ήλιο. Από τη στιγμή που ο Ιώβ είχε προφητεύσει κάτι τέτοιο. Εκτός κι αν τότε δεν είχαν εξετάσει, ερευνήσει την προφητεία του Ιώβ. Ο Ιώβ είχε προφητεύσει ότι είχε πει ότι η γη στέκεται στο κελό, είναι μετέωρη. Αυτό είχε πει. Δεν είχε πει για κινήσεις τίποτε. Γι' αυτό το πράγμα μίλησε. Είχε πει ότι είναι στρογγυλή ή ότι είναι επιπέδη. Όχι, ότι στέκεται στο κελό. Αλλά δεν είχε πει, δηλαδή δεν είχε δώσει σχήμα. Το μηδέν. Όχι, όχι. Σχήμα στη γη. Ό,τι το απεκάλυψε ο Θεός, αυτό έγραψε. Ο κρεμάζων την γη επουδενός. Ο Θεός με την παντοδυναμία του στηρίζει τη γη πάνω στο τίποτε. Και αυτό που λέμε σήμερα, εσείς είστε φυσικός επιστήμον, λέμε ότι η δύναμη της έλξης συγκρατεί το σύμπαν, έτσι. Τι είναι έλξη, αν ρωτήσουμε τι είναι έλξη, δεν κάνουμε μεταφυσική. Διαπιστώνει η επιστήμη και περιγράφει ορισμένα φαινόμενα, δεν τα εξηγεί κατ' ουσία. Όχι η όλα. Εξήγηση που δίνει η επιστήμη είναι περιγραφική, δεν είναι αποδεικτική. Εάν πούμε όχι, είναι η έλξη, γιατί τα άστρα να έλκονται. Υπάρχουν αποδείξεις για κάποια. Κάνουμε μεταφυσική. Ναι, υπάρχουν βέβαια αποδείξεις, υπάρχουν νόμοι της φυσικής οι οποίοι διέπουν βέβαια τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Αλλά εμείς να επανέλθουμε στις προφητείες που είναι ενδιαφέρον το θέμα. Να ολοκληρώσω. Και σας λέω το εξής. Να πάμε λίγο στον Νοστράδαμο. Γιατί προχθές είδαμε, ας πούμε, ταινία Νοστράδαμο. Να ολοκληρώσω. Στο Μέγκα. Να ολοκληρώσω. Πέστε μου, ναι. Να ολοκληρώσω για που αρχίσαμε με τον Αυστραλία, γιατί το θεωρώ φοβερό αυτό το, ναι, ζήτημα. Έγραψε αυτό ότι η Ορθοδοξία και ο Παπισμός είναι μία εκκλησία και μάλιστα την προτεραιότητα έχει ο Παπισμός. Και έγραψε επίσης. Είναι καλά με τον Πάπα, φαίνεται. Προφανώς. Κήρυξε επίσης, κήρυξε, ούρμπι ετόρμπι, ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Γι' αυτό τον ήλεγξα και πήγε στο... Και δεν τα είπατε εσείς αυτά του, σύνοδο... του μακαριότατου του Πατριάρχη, τι, δεν τα είπατε αυτά. Και έκαναν μια, τα έγραψε, τα έχω γράψει. Έκαναν... Ναι, τα έχετε γράψει και αυτός τι σας έκανε, τι έκανε, τι έκανε. Τίποτε, ξέρετε τι λέει, τι, σε πρόσωπα τα οποία... Ναι. Προβαίνουν σε προσωπικές παραστάσεις και διαμαρτυρίες. Εγώ τον κύριο Σωτηρόπουλο τον αγαπώ, τον εκτιμώ, έχω τα βιβλία, έχετε τον γίνει διαβάζω, διάσημος, δηλαδή, δεν έχω τίποτε μαζί του κλπ. Αυτά λέει. Λοιπόν, και ρίχνει τα βάρη τώρα σε άλλους. Είναι το πρόβλημα. Θα έρθει δηλαδή ο αφορισμός σας. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει. Θα καταδείξετε Καζαντζάκη, δεν θα αφήνετε όμως. Ότι ο Καζαντζάκη δεν αφορίστηκε. Τον Καζαντζάκη δεν είχαν το θάρρος να τον αφορήσουν, διότι φοβούνταν τους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Την κρίση του κόσμου, όχι φοβάστε, όχι μην, φοβάστε μην δεν τα αφήνετε κανονικά. Α, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τόσα παιδιά πολέμησαν πάνω στα ψηλά βουνά της πατρίδος, λοιπόν, και τα έφαγαν τα κοράκια. Δεν έτυχαν ταφείς, αλλά είναι ήρωες
της πατρίδος. Τα έχετε με τους παπάδες από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, όχι, με τους καλούς παπάδες δεν έχω τίποτα. Τους εκτιμώ, τους ευλογούμε. Λοιπόν, με τους κακούς δεν τα έχω εγώ, τα έχει η Αγία Γραφή. Ποιμένες κακοί διέφθαιραν τον αμπελώνα μου, λέει η Γραφή. Ναι. Λοιπόν. Τα έχει προβλέψει όλα, λοιπόν, η Αγία Γραφή. Αλλά το θέμα είναι ότι εσείς προσωπικά πιστεύω ότι τα έχετε με τους παπάδες. Όταν, ας πούμε, βγαίνουν φιρμάνια εντός εισαγωγικών και λένε να μην να εμποδίζει τον κύριο Σωτηρόπουλο να πηγαίνει στις εκκλησίες κλπ. Λυπούμε για λογαριασμό τους. Λυπούμε για λογαριασμό τους. Εκκλησία πηγαίνετε. Ασφαλώς. Πηγαίνω και λογαριασμό. Σας δέχονται. Βεβαίως. Ποιος παπάς το κάνει αυτό, να τον καταγγείλουμε εδώ. Γιατί, πατήρ Δημήτρος Κλούτσος, παραδείγματος χάρη στον Αγίου Ευθύμιο Κυψέλη. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει φιρμάνι. Ο οποίος είχε και αυτός το θάρρος να ελέγξει δημοσίως δια δημοσιευμάτων των Αυστραλίας ως αιρετικών, δηλαδή είναι, και ο Αυστραλίας τον μήνυσε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Μηνύουν και οι ιερείς. Ο Αυστραλίας μήνυσε αυτό το θαραλέο ιερέα και έγινε προημερών η δίκη και αθώθηκε πανηγυρικός. Ο Αυστραλίας δηλαδή έχει το αλάθητο είναι ο Πάπας. Ο Αυστραλίας. Μην με αφορήσεις και εμένα τώρα. Ο ταλέπορος. Ήταν εποχή, αγαπητέ κύριε Φλαμή, που στη Δύση υπήρχαν δύο πάπες. Ο ένας ήταν στη Ρώμη και ο άλλος είχε έδρα την Αβινιόν της Γαλλίας. Και διεκδικούσε ο καθένας μονοκρατορία στο δυτικό χριστιανισμό. Και ο πάπας της Ρώμης αφόρησε όλους τους χριστιανούς του Πάπα της Αβινιόν. Και ο Πάπας της Αβινιόν αφόρησε όλους τους χριστιανούς του Πάπα της Ρώμης. Και όλος ο χριστιανισμός της Δύσεως ετέλησε αφορισμό. Ήταν αφορισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Η Γραφή λέει, αν σε αφορήσει ο Θεός, τότε είναι φοβερό. Ο Χριστός είπε ότι μακάρι είστε όταν σας αφορήσουν οι άνθρωποι για το όνομά μου και την ημέρα εκείνη να χαίρετε και να σκυρτάτε, να χοροπηδάτε από χαρά. Του στείλατε φιρμάνι του Αυστραλίας με αυτή την κουβέντα. Ότι μόνο όταν σας αφορήσει ο Θεός θα είστε αφορισμένος. Έχω γράψει και έχω πει πολλά για τον Αυστραλίας. Δεν μ' άφησε σε χλωρό κλαρί και δεν τον άφησα σε χλωρό κλαρί. Έχω κάνει πλήθος κηρύγματα, λοιπόν, και άρθρα, σχόλια έχω γράψει. Πού ανήκει ο Αυστραλίας, όχι. Και εμένα με αφόρησαν, ξέρετε. Ανήκει στην Κωνσταντινούπολη. Χωρίς, ναι, βεβαίως. Χωρίς απολογία, διότι φοβούν, αν με καλούσαν να απολογηθώ, θα έλεγα ορίστε. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν δεν τον βάζει σε τάξη ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος είναι και νέος άνθρωπος. Αυτό το ερώτημα θα απευθύνεται στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Δεν μπορώ να τον βρω εγώ δυστυχώς. Και εγώ δεν έχω διάθεση να. Ούτε να τον βρείτε. Να τον ρωτήσω. Πάντως μπήκε και η δική του σφραγίδα. Να τον ρωτήσω. Ναι. Σας κάνω ένα άλλο ερώτημα. Για επειδή φίλησε τον Πάπα. Όχι. Α. Λοιπόν, ρωτάτε γιατί ο Πατριάρχης άκουσε τον Αυστραλίας και με αφόρησε. Εγώ θα πω. Θα μιλήσω για ένα έγκλημα απείρως ανώτερο από τον αφορισμό του Σωτηρόπουλου. Γιατί ο Άννας, ο Καϊάφας, όλοι οι αρχιερείς που εκπροσωπούσαν τη θρησκεία του Ισραήλ, όλοι οι Ιεράς Σύνοδος και Βουλή των Εβραίων, εκτός δύο, καταδίκασαν το Θεάνθρωπο. Από τότε που οι άνθρωποι καταδίκασαν το Θεάνθρωπο, ενεκολάφθη στο πρόσωπο της λεγόμενης ανθρωπίνης δικαιοσύνης, αιώνιος κόλαφος. Θα σας αφορήσει και άλλη μια φορά ο Πατριάρχης το θέμα αυτά που λέτε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεύτερη φορά. Δεν με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Δεύτερη τιμή θα είναι αυτή. Είναι τιμή να σας αφορήσει ο Πατριάρχης. Αλλά η Γραφή λέει ούτε εκδικήσεις δίσεπε το αυτό για το ίδιο πράγμα. Τώρα έχουν μπερδευτεί τηλεθεατές. Αφορισμένος λένε αυτός, μιλάει με τον Φλαμή έτσι. Ο Φλαμής προσπαθεί να του φέρει έτσι τα πράγματα λίγο επιστημονικά. Αλλά αυτός επιμένει εκεί στην Αγία Γραφή. Απορεί ο κόσμος τώρα. Μα η Γραφή, κύριε Φλαμή. Η Γραφή είναι το ιερό κείμενο της θρησκείας μας. Είτε πιστεύουμε και είμαστε χριστιανοί, είτε την πιστεύουμε και να ενωθούμε τους απίστους, τους ληστιστάς, τους αθέους, τους μασόνους, τους διαβόλους, τους τριβόλους. Λοιπόν, ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Μα πιστεύω ότι ο Θεός αντιμετωπίζει όλους ίσους. Ο Κίρκεγκάρντ, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος του Δανός, τι έλεγε. Ή, διαδευτικά εκφράζω. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Ωραία. Ή είναι η Γραφή θεόπλευστη και να την παραδεχτούμε, ή δεν είναι και να την κάψουμε. Δηλαδή, αυτό που πιστεύει στο Βούδα, ας πούμε, θα πάει στην κόλαση. Είναι άλλο το θέμα αυτό. Εκείνο που μπορώ να πω ότι ο Βούδας δεν είναι αληθινός. Άλλο θέμα αυτό.
Αν θα πάει στην κόλαση ή όχι, θα θέλει δηλαδή, να το εξετάσουμε. Ο Τούρκος, ο οποίος είναι καλός άνθρωπος και ζει μια ενάρετο ζωή, θα πάει στην κόλαση. Θέλετε να το εξετάσουμε. Να το εξετάσουμε. Να το εξετάσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, όμως, γιατί έχουμε και διάλειμμα τώρα. Ευχαριστώ. Είναι 3 και 5 η ώρα. Ευχαριστώ. Να κάνουμε ένα μικρό break, κυρίες και κύριοι, και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με τον κύριο Σωτηρόπουλο στην πιστεύω ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάντα 2-2 στην πανιέρα 2-2, ζωντανά από το στούντιο της Αγίας. Καλά είναι τα ερωτήματα που τα θέτεις. Να πληροφορείται ο λαός. Πρέπει να βοηθήσουμε, αγαπητέ Κώστα, το λαό, γιατί χανόμαστε, να ξέρεις. Θα έρθουν οι Τούρκοι να μας κυβερνήσουν πάλι. Εγώ το ξέρω. Τον κύριο Σωτηρόπουλο, θεολόγο, φιλόλογο και παραγωγό τηλεοπτικών εκπομπών, γιατί κάνετε και εκπομπές τηλεοπτικές στο Τηλετόρα στην Αθήνα, στο Super B στην Πάτρα. Έχετε ξαναβγεί στο κανάλι με τον Παναγιώτη Χατζή, από ό,τι ξέρω, έτσι. Επανειλημμένες φορές. Επανειλημμένες φορές τον Παναγιώτη Χατζή. Τώρα βέβαια κάνουμε μια έτσι, ήθελα να δώσω ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην κουβέντα μας. Και πάμε σε κάτι το οποίο συζητούσαμε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων και πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει, σας αφορά και έχει σημασία να τα ακούσουμε από τον κύριο Σωτηρόπουλο. Μιλάγαμε για τους μασόνους, για τους χιλιαστές. Κύριε Σωτηρόπουλε, οι μασόνοι τελικά, καθώς είναι πιστεύετε θρησκεία ή απλώς είναι μια οικονομική οργάνωση ή πολλές οικονομικές οργάνωσεις, δηλαδή τα τάγματα αυτά εξυπηρετούν κάποιον σκοπό, έτσι, θρησκευτικό ή οικονομικό για εσάς? Επί τη βάση των ιδίων των βιβλίων των μασόνων αποδεικνύεται ότι η μασονία είναι θρησκεία μυστηριακού χαρακτήρος, όπως ήταν οι αρχαίες θρησκείες του Μήθρα, του Οσύριδος, με μυστήρια όπως τα Ελευσίνια, τα μυστήρια της Κυβέλης. Ναι, αλλά δεν εξαπλώνεται όμως η μασονία. Δεν έχουν έτσι ένα μυστικισμό, δεν βάζουν εύκολα μέλη μέσα. Αυτή είναι στα τάγματα. Η ελίτ της οικονομίας, της πολιτικής, της επιστήμης. Μήπως λοιπόν έτσι είναι οικονομικός. Είναι, αυτοί παίρνουν στις τάξεις τους τους εκλεκτούς εντός εισαγωγικών. Έχετε συζητήσει ποτέ με μασόνο? Ασφαλώς. Το έχει παραδεχθεί ότι είναι μασόνος δηλαδή? Είναι, έχω δει και ακροατάς τα κηρύγματα μασόνους, ναι, που ήταν μασόνοι, πνευματιστές, θεοσοφιστές, βουδιστές και μετενόησαν κατόπιν των κηρυγμάτων και τώρα είναι συνειδητοί χριστιανοί και λατρεύω το Θεό σαν μικρά παιδιά. Μάλιστα. Και έχουμε συζητήσει. Ένας μασόνος μου έλεγε, λοιπόν, λέει, εντάξει, εγώ λέει μασόνος ήμουν 18 βαθμού στην τάδε στο Α, μαζί με τον τάδε πολιτικό. Είναι γεγονός, μου είπε, τώρα που γνώρισα τον Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό, ότι η μασονία δεν παραδέχεται τον Χριστό ως αληθινό Θεό. Είναι... Όχι, λέει ότι ο καθένας σας πιστεύει ότι θέλει, γιατί έχω ακούσει προσευχή μασόνων. Είναι αντιχριστιανική. Συγγνώμη λίγο, επειδή έχω ακούσει προσευχές μασόνων και έχω μάλιστα παρακολουθήσει και ένα γεύμα, ένα δείπνο ενός τάγματος στην Πάτρα, το οποίο τάγμα είχε έρθει από την Αθήνα, οι εκπρόσωποι αυτού του τάγματος που είχαν έρθει από την Αθήνα, σας πληροφορώ ότι έλεγαν στην αρχή στην προσευχή μια προσευχή για έναν Θεό, όποιον πιστεύει ο καθένας από τους γευματίζοντας. Τον Μάτς, τον Μέγαν Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος, ο οποίος κατά τη μασονία δεν είναι ο Χριστός. Η γραφή γράφει για τον Χριστό. Ναι, γιατί οι μασόνοι είναι και βουδιστές, οι μασόνοι είναι και μαμεθανοί, οπότε γι' αυτό τον λένε Μάτς, να τελειώνει η δουλειά, να τους πιάσουν όλους. Λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς, ότι δεν είναι χριστιανοί. Ναι. Χριστιανός είναι αυτός ο οποίος πιστεύει. Ναι, αλλά γιατί δεν πολεμάτε όμως, ας πούμε, τους Μωαμεθανούς και πολεμάτε πιο πολύ εσείς προσωπικά με τα κηρύγματά σας τους μασόνους, παραδείγματος χάρη? Οι Μωαμεθανοί, ξέρουμε ότι είναι μια θρησκεία, άλλη θρησκεία, διαφορετική από τον χριστιανισμό, και ασφαλώς είμαι θα εναντίον αυτής της θρησκείας. Αλλά, ναι, εδώ, πολεμάτε όμως. Αλλά πολεμάμε τους μασόνους, διότι οι μασόνοι εδώ στην Ελλάδα είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί και αρνήθηκαν, ναι, θέλουν να μπουν στο τάγμα. Αρνήθηκαν κατ' ουσία τη χριστιανική, διότι και έγιναν μασόνοι. Θέλετε να πείτε, γιατί εγώ έχω δει συνεντεύξεις με
με μασόνους αρνησίθρησκοι σε κάποια κανάλια στην Αθήνα και έχουν την Αγία Γραφή μπροστά τους, τον Ιησού Χριστό πίσω. Πιστεύουν, λέει, πάνε εκκλησία κατά Κυριακή. Έτσι λένε. Και μάγους που έχουν εικόνες και έχουν σταυρούς. Και ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Διάβολοι και μασόνοι. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τι λέγει ο Χριστός. Ου δίναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορεί να δουλεύετε δυο αφεντικά. Τον Μάτς και τον Χριστό. Τη μασονία και τον χριστιανισμό. Ο Χριστός έχει την αποκλειστικότητα ως Θεός. Ή πιστεύουμε στον Χριστό, να εκφραστούμε πάλι διαδεκτικά. Δεν αμφισβητούμε αυτό που λέτε. Ή πιστεύουμε. Το δεχόμαστε και το παραδεχόμαστε. Μάτς, το Θεό της μασονίας. Δεν πιστεύουμε στο Μάτς. Απλώς αυτές τις προσευχές τους, για έναν πολύ απλό λόγο και μια εξήγηση, όπως λένε οι ίδιοι, ας πούμε. Γιατί ο καθένας από κάτω, από αυτούς που γευματίζουν, μπορεί να έχει δικά του, το δικό του Θεό. Να πιστεύει στο Μωάμεθ, στο Βούδα. Γι' αυτό λένε ο Μάτς. Ξέρετε ότι γράφω. Λένε για τον αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Ο οποίος είναι ο Χριστός για μας, ο Θεός. Ότι μέσα στα βιβλία τους λαμβάνουν αρνητική θέση έναν του Χριστού και λένε ο Χριστός συμβολικά είναι Υιός του Θεού, δεν είναι πραγματικός Θεός του Θεού, πραγματικός Θεός. Είναι υπέρ του Κάιν, υπέρ προσώπων τα οποία καταδικάζει η Γραφή ως αντίθεα πρόσωπα, είναι υπέρ αυτών. Είναι σαφώς αντιχριστιακή θρησκεία, έχω γραφεί πολλά με το θέμα της μασονίας. Έχει ασχοληθεί και το κατέχει περισσότερο από όλους ο κύριος Πισαρουδάκης. Έχει γράψει βιβλία και ένα μεγάλο βιβλίο που έγραψε τώρα τελευταία στα άντρα της μασονίας αποδεικνύει από τα ίδια τα κείμενα των μασόνων ότι οι μασόνοι πιστεύουν το νεοσφόρο ως Θεό. Το νεοσφόρο. Το διάβολο δηλαδή. Το διάβολο, βεβαίως. Δεν μου λέτε κάτι. Ο δε σοφότερος αρχιμαντρίτης που εκοιμήθη προετών, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, κοινής αναγνωρίσεως, έγραψε ένα βιβλίο και αποδεικνύει με τρόπο μαθηματικό, θα έλεγα, με αυστηρή μαθηματική συλλογιστική, ότι η μασονία είναι θρησκεία, όταν δε ένας καθηγητής θεολογίας Μακαρίτης, που ανήκε στην μασονία... Υπάρχουν και τέτοιοι δηλαδή. Υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιοι. Και παπάδες μασόνοι. Ο Μανέας ρίχνει αυτή την πομφή ότι υπάρχουν και ιεράρχες σε ενεργεία μασόνοι. Αυτοί δήλωσαν ότι. Αρχιμανδρίτες δηλαδή, τι, Μητροπολίτες, τι. Μητροπολίτες, για Μητροπολίτες δήλωσε, για να αποκλείεται να υπάρχουν και Αρχιμανδρίτες. Κάτι θα ξέρει ο Μανέας, έτσι μπορεί να βγάζει. Έτσι είδησε ο Μανέας. Από τους 12 μαθητάς, ο ένας διέρεε προς το στρατόπεδο του Άλλαν και του Καϊάφα, των εχθρών του Χριστού. Προδότης υπήρξε λοιπόν. Δεν είναι καθόλου παράδοξο, αν και μεταξύ των κληρικών υπάρχουν προδότες του Χριστού και προδότες μα καταρχήν ορισμένοι βρίζονται και μεταξύ τους και μάλιστα διαβάζω και στον Ορθόδοξο τύπο κάποια δημοσιεύματα και μου σηκώνεται η τρίχα, κύριε Σωτηρόπουλε. Ποιοι βρίζονται δηλαδή? Ο Χρυσόστομος με τον Αμβρόσιο. Κίνεδος, ναι. Λέει, κινεδισμός στην περιοχή σου. Τι ναι. Πράγματα είναι αυτά? Ναι. Είναι έσχατη, κύριε, δεν το ξέρετε ότι σήμερα υπάρχει φοβερή ανέδεια. Μα να μιλάμε για ομοφιλοφιλία. Φοβερή ανέδεια. Στις μονές της Αιγιάλιας και των Καλαβρίτων και να τα λέει αυτά ο Μητροπολίτης της Ζακύνθου. Ναι. Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου είναι αξιόπιστος. Δεν το ξέρω. Εγώ μεταφράω αυτά που διαβάζω. Δεν τα διαβάζω στην εθνοτυπία. Τα διαβάζω στον Ορθόδοξο τύπο. Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου δυστυχώς είναι ένας κεκραγμένος Μητροπολίτης. Και κραγμένος τι εννοείται τώρα, δηλαδή... Όταν από ραδιοφωνικούς σταθμούς και από κανάλια των Αθηνών του λένε σεβασμιότατε, σε κατηγορούν ότι είσαι τέτοιος και γελάει και λέει με ψήφισαν 55 Μητροπολίτες, τι να πούμε κύριε Φλαμή, λοιπόν είναι έσχατη καιρή. Το ομολογεί δηλαδή το παράδειγμα. Είναι έσχατη καιρή, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, έρχεται ο Αντίχριστος να κυβερνήσει τον κόσμο. Μα δεν το πιστεύω αυτό εγώ. Εγώ το πιστεύω γιατί το λέει η Γραφή. Και ό,τι λέει η Γραφή. Δεν λέει ότι θα γίνει το 1998. Δεν είπα εγώ πότε θα γίνει. Δεν είπα, είμαι προσεκτικός στα λόγια μου. Είπατε ότι. Πλησιάζει. Όπως μας το λέτε, πλησιάζει, το πλησιάζει μπορεί να έχει 2.000 χρόνια δηλαδή. Το πλησιάζει να κοιμόμαστε ήσυχοι δηλαδή. Το πλησιάζει είναι μια ελαστική έννοια. Μπορεί να είναι και φέτος, μπορεί να είναι και μετά από μερικά έτη, μπορεί να είναι και μετά από μερικές δεκαετίες και μετά από 50 χρόνια. Είναι κοντά, δεν είναι.
Πάντως τα πράγματα υπαξίλω, δηλαδή, εξελίσσονται πολύ ραγδαίως στον κόσμο. Διάβαζα σε ένα αμερικανικό βιβλίο μια σκέψη που και εγώ την είχα κάνει, και έτσι, έτσι χάρηκα που είδα ότι έκανε και εκείνος την ίδια ακριβώς σκέψη. Ότι στα τελευταία 20 λέει χρόνια, γράφει αυτός ο ξένος, πρωιτών μάλιστα διάβαζα, έγινε τόση πρόοδος προς το κακό στον κόσμο, όσοι δεν έγινε σε 20 αιώνες χριστιανικής ιστορίας. Βαίνουμε αλματοδός προς το κακό, όχι με γεωμετρική πρόοδο, δυστυχώς. Εξελίσσονται πολύ ραγδαία. Δεν μου είπατε όμως τι θα γίνουν οι Μαομεθανοί, οι Βουδιστές, οι Καθολικοί και όλοι αυτοί. Πολύ ωραία. Να απαντήσουμε δια του Παύλου. Τέσσερις ημέρες ασχολούμαι με τον Απόστολο Παύλο. Μάλιστα. Τα έχετε φρέσκα λοιπόν στη μνήμη σας, να μας τα πείτε. Την προς Ρωμαίους επιστολή, που είναι η πιο θεολογική και πιο δύσκολη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και λέει ότι οι Ιουδαίοι θα κρυθούν με το νόμο του Μωυσέως. Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι χριστιανοί, ο Σωτηρόπουλος και ο Φλαμής, θα κρυθούμε με το νόμο του Ευαγγελίου, τον τέλειο νόμο. Θα ζυγιστούμε με ζυγαριά φαρμακείου. Ως προς τους αλλοθρήσκους, αυτούς που δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αληθινή θρησκεία, να γνωρίσουν τον Χριστό, εμείς φταίμε που δεν πήγαμε να κηρύξουμε, αυτοί θα κρυθούν με τον νόμο της συνειδήσεως, τον έμφυτο νόμο. Και όταν λέει η ακρόαση... Όχι με τον νόμο του Μωάμεθ, ας πούμε. Με τον νόμο της συνειδήσεως. Και λέει, μάλιστα εκφράζεται... Τότε αδικούνται αυτοί. Επενετικό. Έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά τώρα εδώ. Εκφράζει, θα το μετά θα μου πείτε τι εννοείται με αυτό. Εκφράζεται μάλιστα επενετικός ο Παύλος για αυτούς οι οποίοι έχουν ευσυνείδητη ζωή, και λέει όταν τα έθνη, οι εθνικοί, οι ειδωλάτρες, που δεν έχουν τον νόμο, πράττουν τα του νόμου, υπακούοντας τον νόμο της συνειδήσεως, είναι η ίδια νόμος για τους εαυτούς τους. Και έτσι θα κρυθούν την ημέρα της κρίσεως. Ναι. Και λέει και κάτι άλλο. Όταν η ακροβιστία, όταν ο ακρόβιστος, ο εθνικός, ο ειδωλάτρης, έχει καλή συνείδηση και κάνει καλά έργα, η ακροβιστία του δεν θα θεωρηθεί ως περιτομή. Δεν θα θεωρηθεί σαν να ήταν Ισραηλίτης. Μάλιστα. Ο Θεός δεν είναι άδικος, είναι ελεήμων, αλλά μου λέτε, και θα εξαντλήσει μου λέτε τώρα, όλα τα όρια της αγάπης του και της επιοικίας του. Μου λέτε τώρα για κρίση βάση συνείδησης τώρα. Μπορεί ο άνθρωπος να τηρεί πιστά τις εντολές του Μωάμεθ, να μην αφήνει τη συνείδησή του, δηλαδή να κάνει κάποια πράγματα που θέλει, που θα ήθελε να κάνει. Αλλά σεβόμενος αυτά που λέει ο Μωάμεθ, ακολουθεί το Κοράνι. Πιστά, πιστότατα. Έδωκε και λογική ο Θεός, να κρίνουμε. Το Κοράνιο είναι ένα αφελές βιβλίο, αποτελέστηκε από πλεμμένες ιδέες της Παλαιάς Διαθήκης και του χριστιανισμού και αραβικές αντιλήψεις. Έγινε ένα συνονθήλευμα, ένα κοκτέιλ. Και βγήκε τέλος πάντων στον αέρα αυτό το πράγμα. Εάν ένας άνθρωπος είναι νουνεχής, έχει μυαλό λοιπόν, και μελετήσει το Κοράνιο, δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο Κοράνιο, θα έχει τη συνείδησή του. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός θα τα σταθμίσει όλα. Αν επηρεάζεται ένας από τη θρησκεία του, φυσικό είναι να επηρεάζεται, λοιπόν, έστω και αν είναι πλανεμένη θρησκεία, και αν έχει ένα δίλημα μεταξύ συνειδήσεως και θρησκείας του, ο Θεός που είναι παντογνώστης και τέλειος, μάλιστα, και πάνσοφος, θα τα σταθμίσει όλα για να βγάλει απόφαση. Να κλείσω με κάτι, κύριε Σωτηρόπουλο, γιατί πρέπει να τελειώσουμε σε λίγο. Με τους νέους θέλω να κλείσω. Ναι. Γιατί οι νέοι δεν πάνε στην εκκλησία, έχουν πάψει πλέον να πιστεύουν όπως εσείς κάποτε πιστεύατε. Θα πάμε όλοι στην εκκλησία, μήπως, τουλάχιστον μια μήπως, φορά. Μια φορά να πάμε όλοι. Ερώμενοι υπό τεσσάρων. Μήπως επειδή είναι περισσότερο μορφωμένοι, πιστεύετε, και έχουν μάλλον μια έτσι διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, των όσων συμβαίνουν γύρω τους. Μήπως γι' αυτό το λόγο, και επειδή ίσως έχουν δει πολλά τα μάτια τους και έχουν βαρεθεί όλα αυτά που ακούν για τους ιερείς, για κάποιους ιερείς, για την εκκλησία μας γενικότερα εδώ στην Ελλάδα,
έτσι δεν πατούν το πόδι στην Εκκλησία. Να τους δικαιολογήσουμε. Δεν ξέρω εσείς τι θέλετε να κάνετε. Λόγω μορφώσεως δεν μπορώ να τους δικαιολογήσουμε, διότι σήμερα δυστυχώς, να πούμε τη μαύρη αλήθεια. Να σας πω κάτι, συγγνώμη λίγο. Εμείς οι Έλληνες που υπήρξαμε ναι. κατά την αρχαιότητα οι θεμελιωτές της επιστήμης, των επιστημών, οι θεμελιωτές της φιλοσοφίας, εμείς σήμερα δυσφημούμεθα από τους ξένους για αγραμματοσύνη. Ξέρετε τι λένε οι ξένοι. Ότι στην Ελλάδα έχουμε μαχαιρωνεύονται. Στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχουν γράμματα. Όταν ο μαθητής που κάνει φυσική, αν θέλετε, στην τρίτη γυμνασίου, μαθαίνει ότι το σύμπαν προέρχεται από τη μεγάλη έκρηξη, ας πούμε. Και ταυτόχρονα μαθαίνει στα σκεπτικά ότι ο Θεός έφτιαξε το σύμπαν, τι να πιστέψει της τρίτης γυμνασίου. Έχει και μία έτσι δυσπιστία για τον Θεό. Να πιστέψω, λέει, τη φυσική που μου λέει για το Big Bang. Λοιπόν, έτσι λέει. Το αυτό που λέει η φυσική δεν έχει τις αντίθεση. Ο μαθητής δεν το ξέρει αυτό όμως. Να το μάθει. Τι να μάθει. Τα ποδόσφαιρα. Μαθαίνει θρησκευτικά στη μία, φυσική για στη μία. Για ηθοποιούς ξέρει. Για τραγουδιστάς ξέρει. Για καλλιτέχνη είναι ξέρει. Ασχολίες του αυτές. Για ποδοσφαιριστάς ξέρει. Για που είναι καλές πισταριές ξέρει. Άλλα πράγματα ξέρει. Λοιπόν, γιατί να μην ξέρει. Δεν έχουν ενδιαφέρον. Εγώ ελαφρυντικά δηλωστηριότητα, όχι απαλλακτικά. Λοιπόν, οι νέοι είναι Μάλιστα. άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν, έχουν μυαλό κλπ. Βγάζουν ανώτερες σχολές. Δεν μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε. Εάν δεν πλησιάζουν στην Εκκλησία, έχουν ελαφρυντικά, διότι συνέβησαν διάφορα σκάνδαλα. Αλλά αυτά δεν είναι, μόνο δεν αυτό. Είναι απαλλακτικά δεν στοιχεία. Είναι μόνο αυτό. Δεν μου λέτε, στα σούπερ μάρκετ πηγαίνουν. Πώς δεν πηγαίνουν, αμέ. Γιατί ενδιαφέρονται για το σώμα και δεν εξετάζουν στα σούπερ μάρκετ αν ο υπάλληλος ξενύχτησε σε ένα νυχτερινό κέντρο, πάει, λέει, θέλω κρέας, θέλω ψάρι, θέλω μακαρόνια, θέλω ρύζι, ψωνίζει και φεύγει. Στην εκκλησία δεν πηγαίνει, που είναι το σούπερ μάρκετ του Θεού, διότι δεν θέλει να πάει, θέλει να δικαιολογήσει τη φαύλη του ζωή. Λίγο σπρόξιμο θέλουν οι άνθρωποι σήμερα να φύγουν από ότι την εκκλησία. Το βλέπουν ως βαρετή διαδικασία, να ξυμίσουν αυτό το πριν από την εκκλησία. Λοιπόν, το βλέπουν ως βαρετή διαδικασία. Βέβαια, όταν το Σάββατο το βράδυ διανυκτερεύουν προς την Κυριακή σε νυχτερινά κέντρα, ασφαλώς. Να πάνε να διασκεδάσουν λίγο, να πιούμε και ένα ποτό, έτσι λένε και οι Σωτρόπουλοι. Να πιούμε ένα ποτό, να πνάξουμε κανένα τραγούδι, να ξεφύγουμε λίγο από την ρουτίνα της εβδομάδας και της δουλειάς. Πολύ ωραία. Ο Θεός δεν δικαιούται τίποτα που έφτιαξε το σύμπαν και τον άνθρωπο και μας έκανε να κολυμπάμε στα αγαθά, δεν δικαιούται ούτε μια ώρα την εβδομάδα. Λένε. Είναι αχαριστία. Καμιά φορά μα φοβηθούν, Χριστέ και Παναγία. Ξέρω, το λένε αυτό. Ναι, όταν φοβούνται. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα την Παλαιά Διαθήκη που δείχνει ότι ναι μεν μπορούμε να έχουμε συμπάθεια προς τους νέους, να τους συμπαθούμε διότι έχουν σκανδαλιστεί οι ψυχές τους, διότι δεν είδαν ιδανικά ούτε στους πολιτικούς ηγέτες ούτε σε πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες. Εντάξει, τα βλέπουμε με συμπάθεια το δράμα της νεότητος, η κατάσταση της νεότητος, αλλά δεν θα τους απαλλάξω. Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι. λέγει η Παλαιά Διαθήκη που είναι θεόπνευστη, μια ομάδα νεαρών είδαν ένα προφήτη, τον Ελισαίου που ήταν φαλακρός και τον κρόιδευα φαλακρέ. Και επέτρεψε ο Θεός, λέει, και βγήκε ένα κοπάδι αρκούδες από ένα δάσος και το κατασπάραξε. Λοιπόν, δεν αμνηστεύεται και η νεότης. Το καλό το καταλαβαίνουν όλοι, κύριε Φλαμή, και εγώ ευχαριστώ για την για όσα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Πρόσκληση να ομιλήσω εδώ από το Super B, φιλόξενο για μένα τηλεοπτικό σταθμό. Θα ήθελα να προαναγγείλω. Έρχεται την Τρίτη, ναι. έτσι. Σήμερα έχετε 6 ώρα. Σήμερα 6 ώρα ναι. θα μιλήσω στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. 6 ώρα σήμερα. Και την Τρίτη. Με θέμα αμνός και ποιμήν. Μάλιστα. Και την Τρίτη από το Super B, πάλι ώρα 6. Κυρίες και κύριοι, αυτά λοιπόν για σήμερα. Καλώς απόγευμα, θα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Πάντα στις 2:30 μετά το μεσημέρι με την εκπομπή 2-2 στην Πανιέρα 2-2. Γεια σας. Αγαπητέ Κώστα, ευχαριστώ και εγώ.